Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, από το Φόρουμ των Δελφών. Συνεχίζουμε εδώ τη δουλειά μας με πάρα πολύ μεγάλη δική σας συμμετοχή, και αυτό είναι εντυπωσιακό, και παραμένουμε στο θέμα της παιδείας. Ακούσατε νωρίτερα για την Υπουργό Παιδείας και τις απόψεις της. Αν μάθαμε κάτι μέσα στην πανδημία, είναι ότι το κράτος, για να λειτουργεί ένα σύγχρονο κράτος, θέλει ενδυνάμωση δύο σημαντικών πυλώνων. Της δημόσιας υγείας, υπόθηκαν πολλά και είναι αυτονόητο γιατί, αλλά και της παιδείας. Μάθαμε καινούργια πράγματα που είχε αρχίσει η επεξεργασία τους χρόνια πριν και τώρα ολοκληρώνεται. Η πανδημία έδωσε αυτή την ευκαιρία για την ολοκλήρωση αυτής της συζήτησης. Και έχουμε εδώ μαζί μας δύο έμπειρα και σημαντικά πολιτικά στελέχη. Δύο ανθρώπους που έχουν διαχειριστεί σε κρίσιμες περιόδους κρίσιμα θέματα. Είναι μαζί μου λοιπόν ο Ανδρέας Λοβέρδος. Καλησπέρα. Υπουργός, ούτε ξέρω σε πόσα υπουργεία, αλλά και στο Υπουργείο Παιδείας σε ώρες κρίσιμες στα χρόνια των μνημονίων, και ο Θόδωρος Ρουσόπουλος, υπουργός επικρατείας, και στην δημοσιογραφική γλώσσα λέγαμε ότι ήταν ανταυτού, γιατί συντόνιζε τότε στην κυβέρνηση Καραμαλή το κυβερνητικό έργο. Άρα λοιπόν έχει μεγάλη εμπειρία. Σήμερα μάλιστα αυτή την εμπειρία για την παιδεία την κάνει και πράξη, καθώς είναι καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Θα ξεκινήσω πρώτα από εσάς, κύριε Ρουσόπουλε, εκπροσωπείτε το μεγαλύτερο κόμμα της Βουλής. Και θα ήθελα να μου πείτε ένα εισαγωγικό, πώς να το πω τώρα, ποια είναι η άποψή σας, όπως την είδατε από τα χρόνια της διακυβέρνησης και όπως τη βλέπετε σήμερα στην εφαρμογή, για την επόμενη μέρα στην παιδεία. Ναι. Μόλις τελειώσουμε από όλο αυτό, τι περιμένουμε? Κοιτάξτε, κύριε Πολίτη, γνωρίζουμε όλοι ότι ζούμε σε έναν κόσμο που όλοι πια είμαστε διασυνδεδεμένοι. Το κινητό τηλέφωνο από το οποίο δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που και στα χρόνια της πανδημίας έγινε κομμάτι του εαυτού και της καθημερινότητάς μας, η σύνδεσή μας με τον έξω κόσμο, μας οδηγούν κατά τη γνώμη μου σε μια βασική σκέψη για την εκπαίδευση και για την επόμενη μέρα στην παιδεία, όπως αναφέρατε. Και αυτή η βασική σκέψη είναι τι κοινά έχουμε, συνολικά μιλάω στον πλανήτη, αλλά και τι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ο κάθε ένας εκ των πολιτών ή το κάθε ένα εκ των κρατών, το κάθε ένα εκ των εθνών, άρα και την εθνική ταυτότητα, την ξεχωριστή του καθενός. Είχε ξεσηκωθεί μεγάλη συζήτηση πριν από μερικά χρόνια, όταν ο Ρεζίς Ντεμπρέ έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία σε ένα κινέζικο πανεπιστήμιο, την έβγαλε και σε βιβλίο, είναι και στα ελληνικά, είναι το εγκόμιο των συνόρων. Και τον κατηγόρησαν, μα την εποχή που όλα τα σύνορα γκρεμίζονται, εσύ κάνεις εγκόμιο στα σύνορα. Και μιλούσε για τα σύνορα της εθνικής ταυτότητας, μιλούσε για τα σύνορα της καρδιάς μας, για τη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους. Αυτή η σχέση με τους άλλους ανθρώπους είναι που δοκιμάζεται και η οποία αποτελεί κομμάτι των προκλήσεων της επόμενης μέρας στην εκπαίδευση. Τι εννοώ? Αναφερθήκατε σε, και σας ευχαριστώ πολύ, δεν είμαι εγώ πανεπιστημιακός δάσκαλος τόσων ετών όσο ο Ανδρέας Λοβέρδος, αλλά από τη δεκαετία του 80 σε σεμινάρια, σε σχολές δημοσιογραφίας και αργότερα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ή στο Pepperdine University της Καλιφόρνια ή στα τελευταία χρόνια στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο στην Κύπρο, έχω μια τακτική επαφή με τον πανεπιστημιακό, με τον ακαδημαϊκό χώρο. Διαπιστώνω λοιπόν τα τελευταία χρόνια ότι υπάρχει μια μείωση του ενδιαφέροντος για τις ανθρωπιστικές σπουδές και αύξηση του ενδιαφέροντος για τις σπουδές που έχουν να κάνουν με τη διοίκηση, το management όπως το λέμε πια στα νεοελληνικά, για τις σπουδές που έχουν να κάνουν με την οικονομία. Εγώ λοιπόν σκέφτομαι ότι οι ανθρωπιστικές σπουδές είναι πάντα παρούσες και επαναφέρουν παλαιά προβλήματα με νέους όρους. Η τεχνολογία και οι εξελίξεις τις επαναφέρουν και όχι από την πίσω πόρτα, φιλοσοφικά ερωτήματα σημαντικά που ανακύπτουν από τις νέες τεχνολογίες. Η σύγχρονη ηθική φιλοσοφία ανατρέχει και πάλι στον Αριστοτέλη, αναζητώντας εκεί τις έννοιες της πραγματικής φιλίας, όπου χάνεται το like ή τα πολλά likes του διαδικτύου. Η έννοια της πραγματικής φιλίας και του like του διαδικτύου, που είναι μια πολύ διαφορετική προσέγγιση, είναι σημαντική και στις μέρες μας. Η έννοια του δικαίου. Δείτε τι είπε πριν από μερικά χρόνια ο Έλον Μάσκ. Δίνει ένα παράδειγμα και λέει: στο μέλλον δεν θα έχουμε πολλές μάρκες αυτοκινήτων, θα έχουμε μόνο δύο. Και θα είναι η μία το egoist και η άλλη το altruist.
επειδή δεν θα έχει οδηγό το αυτοκίνητο, αλλά θα κινείται μόνο του με ηλεκτρονικό εγκέφαλο, αν κάποιος επιλέξει το egoist και κάποιος άλλος το altruist, τι διαφορά θα έχουν? Ότι σε περίπτωση δυστυχήματος, αυτός που έχει πάρει το egoist θα προτιμήσει να σώσει το αφεντικό του, το αυτοκίνητο δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη, και να σκοτώσει τους 10 ανθρώπους που μπορεί να περιμένουν στη στάση. Ενώ το altruist προφανώς θα προσπαθήσει να αποφύγει να δολοφονήσει 10 ανθρώπους και ας έχει τίμημα αυτό τη ζωή του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου. Να, ένα καινούριο φιλοσοφικό ερώτημα, το οποίο μπαίνει για την επόμενη μέρα συνολικά στην εποχή των διασυνδεδεμένων, όπως την ανέφερα προηγουμένως, του διαδικτύου. Η σημερινή κυβέρνηση, ήταν πριν από λίγο εδώ η Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Παιδείας, έχει ανακοινώσει τις 5 προκλήσεις του μέλλοντος. Είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων, η διασύνδεση με την αγορά εργασίας, η προσβασιμότητα για όλους, η αξιολόγηση και η εξωστρέφεια. Η δική μου συμβολή στη σημερινή συζήτηση υπενθυμίζει αυτό που σύγχρονοι φιλόσοφοι, όπως η Σέιλα Μπεν Χαμπίμπο, ο Μακιντάιρ, ο Χίλαρη Πούτμαν και άλλοι, ξαναθέτουν στο προσκήνιο της σκέψης. Και τι είναι αυτό? Οι έννοιες των αριστοτελικών, της ευγένειας, των αριστοτελικών αρετών δηλαδή, και της ευδαιμονίας, της φιλίας που ανέφερα προηγουμένως. Η εντρίφηση στον ελληνικό πολιτισμό, επιτρέψτε μου να πω, δεν πηγάζει από κανένα είδους αρχαιολατρία, γιατί πολλοί θα σκεφτούν, μα τι μας λέει αυτό στην εποχή των διασυνδεδεμένων? Ξανά πίσω στον κλασικό πολιτισμό, πίσω σε αυτό το οποίο είναι και σήμερα επίκαιρο, και κλείνω την εισαγωγική μου ομιλία αποδεικνύοντάς σας, πιστεύω, αυτό το οποίο λέω. Θυμάστε, εδώ και χρόνια έχουν γεννηθεί πολλά ζητήματα βιοηθικής. Είναι πολύ πιο επίκαιρα σήμερα. Γίνεται προσπάθεια αναπαραγωγής της ζωής ή ανθρωπίνων οργάνων, οργάνων του ανθρώπινου οργανισμού στο εργαστήριο. Ξεκινάμε να προτρέπουμε, να εμβαθύνουμε τον κόσμο σε κρυσταλώσεις της φιλοσοφίας, της κλασικής φιλοσοφίας, οι οποίες έχουν αναδειχθεί από τον κλασικό πολιτισμό και έρχονται επίκαιρα να απαντήσουν σε ερωτήματα όπως αυτό που ανέφερα προηγουμένως για το δίκαιο ή άδικο, το ηθικό ή το ανήθικο, με το παράδειγμα του Μάσκ που σας είπα. Οι αμέτρητες κινητές εφαρμογές του κινητού τηλεφώνου που γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή που βρισκόμαστε. Άρα, πού είναι η ιδιωτικότητα για την οποία όλοι παλέψαμε, η ιδιωτική ζωή? Συνταγματικά, ο Ανδρέας Λοβέρδος έχει εντρυφήσει πολύ βαθιά σε αυτό το θέμα της ιδιωτικής ζωής και του οικογενειακού ασύλου. Πού είναι λοιπόν όλα αυτά όταν βρίσκονται στο cloud και ο καθένας μπορεί είτε ως hacker είτε ως απλός ενδιαφερόμενος να ψάξει και να μάθει? Αυτά λοιπόν τα ζητήματα ηθικής εγγίζονται, προσεγγίζονται πάλι με νέους κλασικούς, με νέους όρους της κλασικής φιλοσοφίας. Μεταξύ λοιπόν των δραστηριοτήτων μας, για να καταλήξω, εμείς ως χώρα τι μπορούμε να κάνουμε εκτός όλων των υπολείπων? Μπορούμε να καλλιεργήσουμε την αυτογνωσία μας, να μιλήσουμε για την εθνική μας ταυτότητα και να δώσουμε στον υπόλοιπο πλανήτη, δεν έχω καμία διάσταση να πω ότι είμαστε ο περιούσος λαός, ούτε να επέρομαι γι' αυτό, αλλά να δώσουμε ανανεωμένες τις κλασικές έννοιες της φιλοσοφίας, περί δικαίου ή αδίκου, περί ηθικού ή ανηθίκου κλπ, με την ελληνική εκπαίδευση, ώστε να συμβάλλουμε στον προβληματισμό που δημιουργείται στην εποχή της ρομποτικής δημοκρατίας. Αυτή η αναθεωρημένη εκπαιδευτική πολιτική θα δώσει στους σύγχρονους Έλληνες τα αναγκαία κίνητρα, κατά τη δική μου γνώμη, για να δουλέψουν και να ζήσουν σε μια χώρα η οποία θα χαίρει διεθνούς αναγνώρισης και εκτίμησης, αναπτύσσοντας παράλληλα το ιδανικό της οικουμενικότητας, που άλλωστε ήταν συστατικό στοιχείο του ελληνικού πολιτισμού. Κύριε Ρουσόπουλο, από τα πολλά χρόνια που σας ξέρω, παρατηρώ ότι το διδακτορικό σας στη φιλοσοφία έχει επηρεάσει βαθιά και τον πολιτικό σας λόγο. Σωστά, το καταλαβαίνω? Όλα κατά κάποιο τρόπο φιλοσοφία είναι. Θέλω να πάω τώρα στον Ανδρέα Λοβέρδο, που θα συμφωνήσετε, κύριε Ρουσόπουλο, ότι πιο επίκαιρο συνομιλητής δεν γίνεται. Δηλαδή, τι συζητάμε αυτόν τον καιρό? Δημόσια υγεία, κοινωνική ασφάλιση, συντάξεις και δημόσια παιδεία. Και τα τρία αυτά υπουργεία σας ανέθεσαν οι πρωθυπουργοί εκείνης της περίοδου να τα διοικήσετε τα χρόνια της χρεοκοπίας και τα κρατήσατε όρθια. Τώρα διεκδικείτε και ένα νέο ρόλο, την Προεδρία του κόμματός σας. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, και επειδή το σύστημα το πολιτικό και κυρίως η κοινωνία έχει ανάγκη τις συνενέσεις, φαντάζομαι ότι στην παιδεία θα μπορέσουμε την επόμενη μέρα να βρούμε ένα κοινό τόπο. Πού θα την πάμε? Αυτό θα ήθελα να μου κάνετε μια προβολή στο μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ καλά σας λόγια. Ναι, πράγματι, θα διεκδικήσω την ηγεσία του κόμματός μου, γιατί μπορώ να εγγυηθώ και εγώ το μέλλον της πατρίδας, να συμβάλλω σε αυτό, αλλά παράλληλα να είμαι μπροστά σε μια συλλογική προσπάθεια να ξαναγίνει ο δικός μας πολιτικός χώρος ένα κόμμα εξουσίας. Όμως, μιλώ μετά από τον κύριο Ρουσόπουλο. Θεωρώ ότι η τοποθέτησή του ήταν εξαιρετική, και εσείς θα κρίνετε, αφού μιλήσω κι εγώ, αν υπάρχουν, είμαστε δύο βουλευτές, δύο κοινοβουλευτικών κομμάτων,
αν βρείτε σημεία σύγκλησης και πιθανώς σημεία από τα οποία μπορεί να μοιραζόμαστε τις ίδιες απόψεις και τις ίδιες αρχές. Ή θα δείτε και πού αποκλίνουμε στην κρίση σας. Τώρα, η επόμενη μέρα πρέπει να θεωρείται η μέρα εκείνη που έχει δύο χρονικά χαρακτηριστικά. Έπεται της πανδημίας, αλλά είναι και η επόμενη μέρα στην εκπαίδευση με βάση τις εξελίξεις των τελευταίων ετών. Είναι και τα δύο. Και επίσης, μιλάμε για την εκπαίδευση, για την παιδεία, κάνοντας ένα άνοιγμα στη σκέψη μας. Συμπεριλαμβάνουμε και τα όσα εξελίσσονται στον πλανήτη, στο δυτικό του ημισφαίριο, αλλά και στο ανατολικό του τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, και αυτά που συμβαίνουν στην πατρίδα. Θεωρώ ότι δεν είμαστε μακριά από τις παγκόσμιες εξελίξεις. Λίγο ή πολύ μοιραζόμαστε κοινά προβλήματα. Τι είναι το καινούριο? Το καινούριο είναι η καινούρια βιομηχανική επανάσταση. Το 5G. Και ως συνέπεια όλων αυτών των εξελίξεων, ένας πολυπληροφορημένος άνθρωπος και μια κοινωνία των σχολιαστών, χωρίς ιεραρχία όμως. Με κατάργηση κάθε ιεραρχίας. Μπαίνεις, λες την άποψή σου, όποιος και να είσαι, όποια και αν είναι η άποψή σου. Το διαδίκτυο το επιτρέπει αυτό. Η κοινωνία των σχολιαστών χωρίς ιεραρχία είναι φράση του Προέδρου Μακρόν, δεν είναι δική μου, αλλά τη βρίσκω εξαιρετική. Τι λέει τώρα η εξέλιξη? Επιβεβαιώνει ότι η διδασκαλία στην εκπαίδευση είναι αναντικατάστατη, η ζωντανή, η προσωπική, αλλά οι πλατφόρμες ήρθαν για να μείνουν. Είναι μέλλον. Είναι η επόμενη μέρα. Όχι όμως ότι καταργεί την αξία και την αναγκαία και την ανάγκη για προσωπική, ζωντανή διδασκαλία που έχει και τον εκπαιδευτικό και τον διδακτικό της ρόλο. Τι συζητάμε? Συζητάμε ένα θέμα που, αν το επεξεργαστούμε σωστά, θα μας προετοιμάσει ούτως ώστε επόμενες γενιές, μετά από 20 χρόνια, από 25 χρόνια, που θα έχουν καταργηθεί τα περισσότερα από τα σημερινά επαγγέλματα, θα είναι σε θέση να είναι στο στίβο της ζωής, της κοινωνικής και της οικονομικής. Επαναλαμβάνω, τα περισσότερα σημερινά επαγγέλματα σε 20 με 30 χρόνια δεν θα υπάρχουν. Συνεπώς αυτό προσδιορίζει ανάγκες για το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας και όχι μόνο της χώρας μας. Και με δεδομένο ότι ποτέ άλλοτε στην ιστορία του ανθρώπου οι πληροφορίες και οι γνώσεις δεν ήταν τόσο εύκολες, εύκολα προσβάσιμες και τόσο φτηνές. Μπορείς ανά πάσα στιγμή να πληροφορηθείς ή να εισχωρήσεις σε γνώση για το οποιοδήποτε θέμα. Άρα, χρειαζόμαστε πολιτικές. Δεν έχω χρόνο, μου δίνετε λίγα λεπτά. Θα μιλήσω μόνο με τίτλους και στη διάθεσή σας για την συζήτηση. Χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα. Όχι όμως για μισθούς και για λειτουργικές ανάγκες και για αυτά, αλλά κατά βάση για να δημιουργήσουμε μηχανισμούς που θα υποδέχονται τις συνεχείς τεχνολογικές προκλήσεις. Σχολείο που δεν αφομοιώνει και εκπαιδευτικό σύστημα την τεχνολογική πρόκληση δεν είναι σύγχρονο. Είναι παλαιό. Χρήματα λοιπόν για τέτοιου είδους υποδομές. Χρήματα πολύ περισσότερα, γιατί ο Θόδωρος το ξέρει πάρα πολύ καλά, ο κύριος Ρουσόπουλος, ότι και η χώρα μας και οι άλλες χώρες που πέρασαν κρίση, αλλά και συνολικά στον πλανήτη, όσα διαπιστώνει μείωση των δαπανών για την εκπαίδευση αυτά τα δύσκολα χρόνια που περάσαμε τη δύσκολη δεκαετία του 2010. Δεύτερο, εφόσον ισχύουν αυτά που σας προείπα, διαδικασίες σοβαρότερες όμως, διαρκούς εκπαιδεύσεως και διαβίου μάθησης. Αυτό με τις διδακτικές μονάδες πρέπει να είναι όχι κάτι παράπλευρο της εκπαίδευσης, αλλά στον κυρίο της δρόμου. Όχι στον παράδρομό της, στον κυρίο της δρόμου. Τρίτον, δεν μπορεί να ζητάς απομνημόνευση όταν όλα τα βρίσκεις στο διαδίκτυο. Δεν μπορεί να ζητάς από τα παιδιά απομνημόνευση και το εκπαιδευτικό σου σύστημα να απαιτεί για να μπει στο πανεπιστήμιο κάτι τέτοιο. Αυτό πρέπει να καταργηθεί. Επαγωγικοί συλλογισμοί, κριτική σκέψη, τα σχόλια περιττεύουν. Σύνδεση της εκπαίδευσης με την οικονομία, με την παραγωγική διαδικασία. Πάντα υπήρχε. Πρέπει να αλλάξει όμως περιεχόμενο και νοοτροπία. Πάντα υπήρχε. Μονίμως ακούτε τα κόμματα και τους πολιτικούς και τους συνδικαλιστικούς φορείς να λένε να συνδεθεί η εκπαίδευση με την παραγωγική διαδικασία και με την οικονομία. Μα πάντα ήταν έτσι. Αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό από τις ανάγκες στην Ελλάδα, τώρα πρέπει να αλλάξει και νοοτροπία η όλη αυτή η διαδικασία. Πέμπτον, είχα κάνει
μία αλλαγή, την οποία είχα πολύ εμπιστευτεί. Την κατάργησε η επόμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ καθ' ολοκλήριαν. Είχα πει ότι στον τουρισμό, στην ναυτιλία και στην αρχαία ελληνική γραμματεία πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία σε ξένους φοιτητές με δίδακτρα να κάνουν προπτυχιακά. Είχα ιδρύσει 5 τμήματα, ξεκίναγε το πρώτο, τα καταργήσανε. Λίγο πριν φύγουνε, επαναλειτουργήσε ένα τμήμα στην Αθήνα για την αρχαία ελληνική γραμματεία. Εγώ πιστεύω ότι αν δούμε την μεταλλικιακή εκπαίδευση ως ένα ενιαίο σύνολο, με τις διακλαδώσεις της, πανεπιστήμια και απλώς μεταλλικιακή εκπαίδευση, πρέπει να έχουμε πόλεις όπως η Κομοτηνή, ας πούμε, ή ας πούμε το Ρέθυμνο, όπου θα ακούς στο δρόμο μονίμως νέους ανθρώπους να μιλάνε άλλες γλώσσες. Γιατί θα σπουδάζουν. Αν είχαμε προχωρήσει τότε, το έλεγα μια μέρα στον κύριο Σαμαρά και με κοίταγε περίλυπος, θα είχαμε τώρα γύρω στους 9 με 10.000 φοιτητές τέτοιους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα ήταν ένα sui generis εξαγωγικό προϊόν. Πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, ωφέλη υπάρχουν για τη χώρα μας από αυτό. Δυστυχώς, η μεσολάβηση αυτής της διακυβέρνησης τα ακύρωσε αυτά. Τώρα, παιδεία, υγεία. Κάνατε μια αναφορά και στην υγεία. Δημόσια αγαθά, τα βασικά δημόσια αγαθά μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς αξιοκρατία και διαρκή αξιολόγηση? Όχι. Υπάρχει διαρκή αξιολόγηση σήμερα? Δεν υπάρχει. Εισήχθη τα τελευταία 2 χρόνια? Δεν εισήχθη. Έχουμε αποτελέσματα αν εισήχθη κάποιος θεσμός αξιολόγησης? Κανένα. Συνεπώς, νομίζω ότι αυτό είναι μια πρόκληση και μια αναγκαία μεταρρύθμιση, η οποία όμως αφορά το μέλλον και δυστυχώς δεν είναι ακόμη παρόν. Και ένα τελευταίο, με αυτό σταματώ. Κοιτάξτε, διαχείριση απορριμμάτων και σκουπίδια στους δρόμους. Συμπεριφορές απέναντι στα δημόσια αγαθά. 1002 ανθρώπινες δραστηριότητες μπορώ να σας αναφέρω, όπου οι Ελληνίδες και οι Έλληνες δεν δείχνουμε προκοπή και σεβασμό. Όπως επίσης μπορώ να σας πω ότι ένα νέο παιδί πολλές φορές έχει ανάγκη από σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και από άθληση, παράλληλα με το σχολείο. Ως Υπουργός Παιδείας όλα αυτά τα είχα συγκεντρώσει σε ένα, το είχα ονομάσει κοινωνικό σχολείο, και επειδή ο χώρος εγκυκλίου εκπαιδεύσεως δεν έχει πολύ χρόνο διαθέσιμο, το είχα κάνει ως ένα θεσμό που αφορά την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά πάει παράλληλα. Είχαν ξεκινήσει οι δραστηριότητες. Ο Υπουργός Παιδείας που με διαδέχθηκε ήρθε στις προγραμματικές δηλώσεις στη Βουλή και είπε πόσο τον ενδιαφέρει η σωματική άσκηση και τα κατήργησε όλα αυτά με τιμία. Βάλτε μετά την πρώτη τελεία. Τελειώνω λέγοντάς σας ότι αυτό το τελευταίο θα το έλεγα ηθοπαιδεία. Έτσι. Και νομίζω στους σύγχρονους Έλληνες, στην Ενωμένη Ευρώπη, είναι αναγκαίο αυτό. Μου δώσατε μια ιδέα για ένα άρθρο λοιπόν τώρα. Το είπατε πολύ ωραία αυτό. Κύριε Ρουσόπουλε, διαπιστώνω την πρώτη σύγκληση ότι και οι δύο συμφωνείτε ότι η άμεση ενσωμάτωση με αύξηση πόρων στη νέα τεχνολογία είναι εκ των όνων κάνευ και είδαμε την αναγκαιότητά της μέσα στην πανδημία. Εκείνο που θα μας απασχολήσει πολύ τα επόμενα χρόνια, κάτι που θα έπρεπε να έχει λυθεί με τον ένα με τον άλλο τρόπο την προηγούμενη 20ετία, είναι η ίδρυση μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στη χώρα μας. Σε όλο τον κόσμο γίνεται. Η Κωνσταντινούπολη έχει γεμίσει. Δεν πάω στις ευρωπαϊκές χώρες, πάω στις γειτονικές. Η Βουλγαρία και τα Σκόπια υποδέχονται Έλληνες φοιτητές. Εδώ πόσα χρόνια θα συζητάμε ακόμη γι' αυτό? Ή να κλείσουμε αυτή την κουβέντα και να πούμε ένα κακό, απαράδεκτο πράγμα, ας πάψουμε να το κουβεντιάσουμε? Ναι, δυστυχώς χάθηκε και η πρόσφατη ευκαιρία, γιατί όπως ξέρετε αυτή η Βουλή ήταν αναθεωρητική Βουλή. Αναθεωρήσαμε το Σύνταγμα. Με τον κύριο Λοβέρδο είμαστε μαζί στην Επιτροπή της Αναθεώρησης Συντάγματος. Είναι μια μεγάλη τιμή για ένα βουλευτή να μετέχει σε αυτή την Επιτροπή. Δυστυχώς όμως με την αιμονή του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Αυτή είναι μια αιμονή η οποία δεν ερμηνεύεται. Δεν ερμηνεύεται λογικά. Ούτε πολιτικά καν ερμηνεύεται. Ερμηνεύεται κομματικά μόνο από μια πολύ συγκεκριμένη στερεοτυπική αντίληψη για τα πράγματα, μιας μικρής μερίδας πιστεύω και στο ΣΥΡΙΖΑ πια, αλλά η οποία όμως έχει κυριαρχήσει. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήρθα για να κάνω αντιπαράθεση με το ΣΥΡΙΖΑ. Ήρθα, απαντώντας το ερώτημά σας, για να πω ότι δυστυχώς έχουμε εξαγωγή συναλλάγματος, αν το δούμε με όρους οικονομικούς, η οποία είναι τεράστια. Είναι αιμορραγία μεγάλη για τους γονείς να στέλνουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό. Δεν έχω την ψευδαίσθηση ότι ένα παιδί ή μια οικογένεια που έχει την οικονομική δυνατότητα να στείλει το γιο του ή την κόρη του, το φοιτητή ή τη φοιτήτρια,
να κάνει ένα μεταπτυχιακό σε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Και όταν λέω μεγάλο, είναι ένα πανεπιστήμιο πολλών αιώνων, με κύρος αρκετά σημαντικό στην επιστημονική γνώση και στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Αλλά θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει αυτό που περιγράψατε, δηλαδή την αιμορραγία σε γειτονικές χώρες, οι οποίες δεν έχουν να ζηλέψουν κάτι σε σχέση με εμάς. Θα έλεγα ότι είναι σε πολύ κατώτερο επίπεδο το ακαδημαϊκό τους επίπεδο από το δικό μας. Άρα λοιπόν αυτή η ευκαιρία χάθηκε. Επιτρέψτε μου, αν μπορώ να πω μια κουβέντα σε σχέση με πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που έχουμε ακόμα τέσσερα λεπτάκια για τις δυο σας. Από τον Ανδρέα τον Λοβέρδο, ναι. Και για την ηθοπαιδεία, συμφωνώ απόλυτα, είναι μια πολύ ωραία προσέγγιση. Για το θέμα της απομνημόνευσης και της γνώσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ ξέρετε, τον τελευταίο χρόνο στο Πανεπιστήμιο στην Κύπρο, στο οποίο αναφερθήκατε, στους φοιτητές μου, πια τους οποίους δεν τους βλέπω, γιατί μιλάω σε μια άδεια οθόνη και μου γράφουν ή τους ακούω. Είναι από τα αρνητικά αυτά της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Εκείνο το οποίο κάνω στις εξετάσεις δεν είναι ερωτήσεις απομνημόνευσης, είναι καθαρά ερωτήσεις κρίσεως. Η κρίση προϋποθέτει, θα οδηγήσει σε σύγκριση, ή προϋποθέτει σύγκριση για να μπορέσουν να βγάλουν αποτέλεσμα, και σίγουρα προϋποθέτει γνώση. Γνώση βαθιά. Όχι στήρα απομνημόνευση. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Κλείνω. Πέρυσι, πριν από την πανδημία, δεν είχαμε πάνω από 1.800 κατά άλλους 4.000 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε όλα τα σχολεία όλης της Ελλάδος. Στο πρώτο εξάμηνο είχαμε φτάσει στους 90.000 υπολογιστές και σύμφωνα με το καινούριο πρόγραμμα θα πάμε στους 600.000 υπολογιστές. Από το 1.200.000 μαθητές σε πρώτη και δημόσια και δημοτικά κλπ. Και γυμνάσια και λύκεια. Φτάσαμε να, να καλύψουμε το 50%. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όφελος αυτό, αρκεί να αξιοποιηθεί με το μέτρο και τον κανόνα. Γιατί ο κανόνας είναι το μέτρο για το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, για να επαναφέρω κάτι που είπα αρχικά, και πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Να αντικαταστήσουμε, και δεν πρέπει να αντικαταστήσουμε, το είπε σωστά ο Ανδρέας Λοβέρδος, την ανθρώπινη επαφή, αλίμονο. Είναι πια μια εντελώς ψυχρή διαδικασία. Δεν πάμε σε αυτό, αλλά να αξιοποιήσουμε το εργαλείο περσέ, για να μπορέσουμε να πάμε στο επόμενο βήμα, στο οποίο κάποιοι έχουν πάει. Να ξέρετε ότι είμαστε από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κινήθηκαν πολύ πιο γρήγορα στην τηλεκπαίδευση. Όταν, ας πούμε, στη Γερμανία έχεις κάτι ελάχιστα ή μία ώρα μέσα στην εβδομάδα στους μαθητές του Δημοτικού, και εδώ είχες σχεδόν ολόκληρο το πρόγραμμα, ήταν και αυτό ένα σημαντικό βήμα. Αυτά για να μην μακρηγορήσω. Κύριε Λοβέρδο, μπορούμε να βρούμε κάποτε σύγκληση για το πώς θα λειτουργήσουν τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, ή να τελειώσουμε για πάντα αυτή την κουβέντα, να πούμε εμείς, παιδί μου, είμαστε μια ανεξάρτητη νησίδα στον πλανήτη που δεν θέλουμε τέτοια πράγματα? Εξαρτάται από τον ελληνικό λαό αυτή τη στιγμή, όπως διαμορφώνονται τα δεδομένα του ελληνικού πολιτικού συστήματος και από τη στάση του στις επόμενες εκλογές. Εάν στην Βουλή υπάρχει η απαραίτητη πλειοψηφία, μπορούμε να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία. Και στην πορεία να το κατακτήσουν. Δηλαδή, χάθηκε ευκαιρία, τα είπε ο κύριος Ζουσόπουλος. Είχαμε συμπέσει στην Επιτροπή για την Αθρώπιση του Συντάγματος και στην Ολομέλεια ότι πρέπει να πάμε σε ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών. Αλλά η αξιωματική αντιπολίτευση το σταμάτησε. Άρα, θα πρέπει να το ξεκινήσουμε. Στην επόμενη Βουλή να κάνουμε την πρόταση και στη μεθεπόμενη να αναθεωρήσουμε. Θέλει χρόνια. Θέλει χρόνια. Αλλά απαιτεί η όλη αυτή η διαδικασία, ο ελληνικός λαός να επιλέξει κόμματα που το πιστεύουν αυτό. Έτσι, αν επιλέξει άλλα πράγματα, θα συζητάμε και τα επόμενα 10 χρόνια για πράγματα που δεν θα γίνουν. Μήπως πρέπει όμως να ασχοληθούμε και τώρα να δούμε μήπως υπάρχουν δυνατότητες, λέω. Και δεν το λέω με βεβαιότητα, αλλά λέω ότι μήπως υπάρχουν δυνατότητες να το ξεκινήσουμε και με την υπάρχουσα συνταγματική και νομοθετική δομή. Είναι ένα ερώτημα. Ενδεχομένως υπάρχουν περιθώρια. Πάντως, κλείνοντας, για να πω και ένα εφιολόγημα που είναι πραγματικό, μου είπε ένας καθηγητής οικονομικών υγείας, τον καλέσαν να μιλήσει σε μια σχολή φαρμακευτικής της Βουλγαρίας. Και του είπε η Πρίτανης, μπορείτε να μιλήσετε και ελληνικά, οι περισσότεροι εδώ μέσα είναι Έλληνες. Κύριε Ρουσόπουλο, στο ένα λεπτό, εσείς στην Κύπρο δεν έχετε πάρα πολλούς φοιτητές που έρχονται από την Ελλάδα? Έχουμε πολλούς φοιτητές από την Ελλάδα. Θα σας εντυπωσιάσει, αλλά έχουμε φοιτητές από τη Γερμανία, τη Σουηδία, ειδικά η ιατρική σχολή που θεωρείται και από τις καλύτερες. Έχουμε φοιτητές από διάφορα μέρη του κόσμου. Η σχολή αυτή ξεκίνησε, το πανεπιστήμιο αυτό ξεκίνησε από την Λόριετ, αμερικάνικη εταιρεία που έχει πανεπιστήμια. Πουλήθηκε στην Γαλιλαίο, γαλλική εταιρεία που έχει ένα μεγάλο ποσοστό το γαλλικό δημόσιο. Και πηγαίνει καλά και από άποψη επιδόσεων, ποιοτικών χαρακτηριστικών, αλλά και από άποψη επιδόσεων οικονομικών χαρακτηριστικών. Ναι.
Ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων, δηλαδή φανταστείτε ότι στο Πανεπιστήμιο από τους 7.000 φοιτητές, μέχρι πριν από ένα χρόνο που είχα παρακολουθήσει από κοντά τα πράγματα, πάνω από τους μισούς ήταν από την Ελλάδα. Και εγώ ένα τελευταίο γι' αυτό. Έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο, αλλά προσκλήθηκα για ένα σεμινάριο στο πεδίο του συνταγματικού δικαίου. Η μισή ήταν Κύπρη, η άλλη μισή ήταν από εδώ. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και περισσότερες συγκλήσεις στο μέλλον. Κυρίως την παιδεία και την υγεία της. Έχουμε ανάγκη και ιδίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, παραδίδουμε τη σκυτάλη. Ελπίζουμε να ήταν ενδιαφέρουσα συζήτηση που παρακολουθήσατε. Για μένα τουλάχιστον ήταν.